Είναι το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινή. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη. Με τα 200.000 εργατικά χέρια τα οποία λείπουν από τη χώρα που έχω ακούσει στον τουρισμό, στην εστίαση, στη γεωργία, στις υποδομές. Έχετε νούμερα από αυτά είναι λίγο φουσκωμένα. Α, είναι φουσκωμένα. Υπάρχουν προβληματικές συμπεριφορές και από τις επιχειρήσεις. Πρέπει οι μισθοί να ανέβουν, πρέπει οι συνθήκες εργασίας να γίνουν καλύτερες, πρέπει οι επιχειρήσεις να καταλάβουν ότι σε μια αγορά εργασίας που σφίγγει γιατί μειώνεται η ανεργία, θα πρέπει να προσφέρουν καλύτερα, πιο ελκυστικά πακέτα για να έχουν τους εργαζόμενους που θέλουν. Βλέπετε επιχειρήσεις οι οποίες να μην είναι έτοιμες να κάνουν αυτή την έξτρα βοήθεια, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν, οι μισθοί είναι πάρα πολύ μικροί για 600 και 700 και 800 καθαρά ευρώ για ανθρώπους οι οποίοι πώς δεν βγάλουν πέρα. Βέβαια, όχι μόνο αυτό, δεν του προσφέρουν του άλλου καλό κατάλημα να μείνει. Δηλαδή του λένε φύγε από την πόλη σου, έλα να δουλέψει σεζόν στο ξενοδοχείο και δεν του δίνουν σωστό κατάλημα να μείνει. Ούτε καλό φαγητό, ούτε καλό μισθό. Εκμεταλλεύονται λοιπόν κάποιοι αυτή την ανάγκη του κόσμου για δουλειά. Δεν λέω όλοι, προς Θεού, ναι, μην παρεξηγηθώ. Κάποιοι, ναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι στα τετράστερα και στα πεντάστερα όλες οι θέσεις έτσι αλλιώς καλύπτονται. Βλέπω δηλαδή ότι σε μεγάλες αλυσίδες που ίσως να είναι λιγάκι πιο corporate το approach, καταλαβαίνετε, θέλω να πω, ίσως να είναι λιγάκι πιο, που όλα είναι λίγο πιο οργανωμένα, υπάρχει department HR, τους δίνουν καλά διαμερίσματα για καταλήμματα, τρώνε καλό φαγητό, δίνουν καλούς μισθούς, πληρώνονται στην ώρα του. Καλύπτουν τις θέσεις αυτοί λοιπόν. Υπάρχουν τα bonus και τα λοιπά, ναι, εκεί βλέπεις ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευκολία κάλυψης, ας το πω έτσι, λιγότερη δυσκολία κάλυψης των θέσεων. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, πάλι για να το ξεκαθαρίζω, υπάρχει. Αλλά το πόσο μεγάλο είναι και πού επικεντρώνεται είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πέρσι ο τουρισμός έλεγε ότι λείπουν 80.000 θέσεις. Όταν εγώ ζήτησα σαν ΔΥΠΑ, φέρτε τις θέσεις στη ΔΥΠΑ για να τις καλύψουμε, ήρθανε 5-6.000 θέσεις, δεν ήρθαν 80.000.